Μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Θράκης η είδηση ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για εγκατάσταση προσφύγων με επιδότηση ενοικίου περιλαμβάνεται και ο Εύρος μαζί με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λέσβο και τη Ρόδο. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που επικαλείται ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ήδη κάποιες υπηρεσίες έχουν κάνει ελέγχους στην περιοχή για την ύπαρξη διαθέσιμων σπιτιών. Κάποιες υπηρεσίες, δεν ξέρω αν είναι από τον τόπο μας ή αν είναι από την Αθήνα, έκαναν κάποιες περιηγήσεις στα χωριά μας και κατέγραφαν τα κλειστά σπίτια, προκειμένου, υπάρχει πληροφορία, να εγκατασταθούν σε αυτά κάποιοι πρόσφυγες. Για τον κύριο Άνθιμο, η εγκατάσταση προσφύγων στη Θράκη είναι πολύ επικίνδυνη και αυτό γιατί μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πολυετή ειρηνική συνύπαρξη των μουσουλμάνων και των χριστιανών της περιοχής. Η αντίρρησή μας αυτό δεν έχει να κάνει με κανενός είδους ξενοφοβία. Εμείς στην περιοχή τη δική μας, η οποία έχει μια ιδιαίτερη ιδιοπροσωπία, ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτηριστικό, είναι ότι κατοικούμε τα τελευταία τουλάχιστον 100 χρόνια οι χριστιανοί μαζί με τους μουσουλμάνους. Και κατοικούμε, συγκατοικούμε πολύ καλά. Δεν έχουμε προβλήματα. Εάν έλθουν εδώ κάποιοι από τους πρόσφυγες που όπως πληροφορούμεθα και στην πόλη μας συνελήφθησαν δύο που πέρασαν στην Ελλάδα, δεν έρχονται με καλή διάθεση να βρουν στον ήλιο μοίρα και να μπορέσουν να γλιτώσουν από τον πόλεμο και από την καταστροφή που συμβαίνει δυστυχώς στις πατρίδες τους, αλλά έρχονται με κακές διαθέσεις. Το διαπιστώνουμε και στην Ευρώπη, το διαπιστώσαμε και στην πόλη μας όπου συνελήφθησαν δύο. Σύμφωνα με την άποψη του Μητροπολίτη, κανείς δεν πρέπει να πάρει αυτό το ρίσκο και να διαταράξει μια συνύπαρξη η οποία μετρά πολλά χρόνια ζωής και μέχρι τώρα δεν έχει προβλήματα. Θα φέρουν σε μια αντιπαλότητα τους χριστιανούς με τους μουσουλμάνους στην περιοχή μας, που με τους ντόπιους μουσουλμάνους δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε σε αντιπαλότητα. Ζούμε ειρηνικά. Δεν μπορούμε λοιπόν να βάλουμε μια τέτοια βραδιφλεγή βόμβα μέσα στα θεμέλια της θρακικής κοινωνίας και δεν μπορούμε να δεχθούμε μια τέτοια πρόχειρη απόφαση. Ο κύριος Άνθιμος καλεί και την κυβέρνηση αλλά και την Ευρώπη να εφαρμόσουν άλλου είδους λύσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως είναι εφικτές, απλά για αγνώστους λόγους δεν προτιμούνται. Το λέω χωρίς καμία αίσθηση φόβου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που τους βλέπουμε, τους συμπονούμε, δεν είναι ευχάριστο να αναγκάζονται να ξεσπιτώνονται. Υπάρχουν τρόποι ειρηνικά να φύγουν από τις πατρίδες τους και να πάνε στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού θέλουν και το να βάζουν σύρματα στα Σκόπια ή να τους αναγκάζουν να περνάνε από τη θάλασσα για να πνίγονται ή για να λένε το άλλο φοβερό να ανοίξει ο φράχτης στον Εύρο, αυτά δεν είναι λύσεις. Αυτά είναι ημίμετρα. Η Ευρώπη καλά θα κάνει να επικαλεστεί τον ανθρωπισμό τον οποίον κάποτε επικαλέστηκε και να τον εφαρμόσει στην πράσκηση, όχι μόνο στα λόγια. Εν τω μεταξύ, θέση για το ζήτημα έχει πάρει και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί εγκατάσταση προσφύγων στην περιοχή και έχει ήδη συγκαλέσει ειδική σύσκεψη την ερχόμενη Παρασκευή.